Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα πάλι να με ακούσετε και μάλλον για το καλοκαίρι θα είναι αυτό το τελευταίο webinar για δικτύωση. Και τι θα πούμε σήμερα, θα πούμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, που οι περισσότεροι με ξέρουν. Κάποιον έχουμε καινούριο. Μπορείτε να σημειώσετε στο chat ποιος είναι καινούριος, για να ξέρω. Έχω επίπεδο expert στην εταιρεία SWC, ή αλλιώς Skyward Unity, και είμαι επιμελητής της Ελλάδος. Και πάλι να σας δείξω φωτογραφία από το ECAFEST. Γιατί και σε λίγο καιρό πάλι αποφασίζουν αν θα κάνουμε EcoFest ή δεν θα κάνουμε. Ξέρετε ότι έχουμε δύσκολη εποχή. Και είχα στείλει φόρμα στο chat, σε όλα τα chat, για να συμπληρώσετε αν θέλετε να γίνει EcoFest στη Λευκορωσία ή αν θέλετε να γίνει EcoFest στα Αραβικά Εμμυράτα. Ή αν δεν θα έρθει καθόλου. Δηλαδή, καλό να συμπληρώσουμε για να ξέρουν, να ξέρει η εταιρεία. Γιατί, ξέρετε, σε πολλές χώρες είναι περιορισμένες δυνατότητες με το COVID που έχουμε. Γι' αυτό καλό να συμπληρώσετε. Και τώρα να πούμε για απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Και κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου σε δικτυακό marketing, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος. Τι θέλω να πετύχω. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, να σκεφτόμαστε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε αυτό το στόχο και από εκεί να ξεκινήσουμε. Αν θέλω να αποκτήσω μία μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στη εφεύρεση συνεργατών. Και βέβαια επενδυτές, αλλά περισσότερα σε εφεύρεση συνεργατών. Στο πρώτο βήμα ξεκινάμε από συνεργασία με τα καινούρια άτομα. Από εδώ ξεκινάει η όλη δουλειά μας. Όταν γράφουμε νέους συνεργάτες στο δικτύο μας, πρέπει να εξηγώ και να τους διδάσκω μερικά πράγματα. Και βέβαια πρώτα πρέπει να μάθουμε και να κάνουμε και εμείς αυτά καθήκοντα που έχει σπόνσορας. Δηλαδή κάθε σπόνσορας έχει κάποια σημαντικά καθήκοντα που οδηγούν σε επιτυχία. Το πρώτο είναι, το βλέπετε από αριστερά προς τη δεξιά, το πρώτο είναι προορισμός στόχων. Το δεύτερο είναι λίστα επαφών. Το τρίτο, προγραμματισμός χρόνου. Τέταρτο, πρόσκληση στη συνάντηση. Πέμπτο, παρουσίαση. Έκτο, συνοδεία. Και εφτά, αντιμετωπίση αντιρρήσεων. Και τώρα να δούμε με πιο λεπτομέρεια κάθε καθήκοντα. Θέστε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Και το κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη έχει κάποια σημασία. Το γράμμα S σημαίνει να είναι συγκεκριμένος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Συγγνώμη να βάλω λίγο φως, βλέπω έχω από το πλάι με πήγε φως, έτσι. Δεν είχα προσέξει. Ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το γράμμα M σημαίνει να είναι μετρήσιμος, δηλαδή με κάποιες μετρήσιμες παράμετρους, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτό το στόχο. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Θέστε στο εαυτό σας στόχους που είναι ρεαλιστικός και εφικτός για εσάς και όχι αφηρημένος. Και να μην είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, να είναι εύκολο, έτσι.
να μπορούμε να πετύχουμε, όχι εύκολο, αλλά να καταφέρουμε να πετύχουμε. Το γράμμα R να είναι πραγματικός απαραίτητος και να ταιριάζει στην αποστολή μας. Και το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα, δηλαδή πρέπει να περιορίζουμε χρονικά το περίοδο σε όποιο να πετύχουμε το στόχο. Πιστεύω είναι κατανοητό αυτό. Να προχωρήσουμε πιο πέρα. Δηλαδή, πρέπει να θέσουμε ένα στόχο, να φτιάξουμε μία εικόνα του στόχου. Εντάξει, να επιστρέψω λιγάκι πίσω, γιατί συνήθως σταματάω εδώ. Είναι πολύ βασικό. Νομίζουμε εμείς ότι ξεκινάμε δουλειά χωρίς στόχο. Ξέρετε, συνήθως αυτό δεν θα σας... θα σβήσετε πολύ γρήγορα, δεν θα προχωρήσετε. Είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα να κάνετε ένα στόχο. Πάρα πολύ βασικό. Και καλό να έχετε, να φτιάξετε και μία εικόνα αυτόν τον στόχο. Δεν ξέρω ποιος θέλει, ο κάποιος θέλει στόχο να κάνει ταξίδια. Κάποιος έχει στόχο να αγοράσει ακίνητο. Κάποιος ένα όχημα ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω, να σπουδάζει το παιδί του. Και πρέπει να κάνετε αυτό το στόχο σε μία εικονίτσα και να έχετε μπροστά σας, να βλέπετε, να συνηθίσετε ή να κάποιο ποσό το μήνα να βγάζετε, να γράφετε τι ποσό θέλετε. Πάντως, αυτός ο στόχος πρέπει να είναι μπροστά σας. Και να κάνουμε και με το χρόνο να γράψουμε μέχρι πότε πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Καθορίστε βράχι πρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στόχος. Πρέπει να κάνουμε πρώτα, βέβαια, αυτός ο στόχος για πόσα χρόνια πότε θέλετε να φτάσετε, περίπου, εδώ παράδειγμα, 5 χρόνια, σε 5 χρόνια θέλω να φτάσω στόχο. Και μετά κάνουμε πιο μικρούς στόχους τότε. Δηλαδή, τι που πρέπει να φτάσουμε μέσα σε ένα χρόνο, στο 6 μήνες, σε ένα μήνα που πρέπει. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο βήμα που πρέπει να φτάσετε και να κάνουμε μετά βηματάκια για να προχωρήσουμε. Τώρα, για να προχωρήσουμε πιο σίγουρα, μπορούμε να ενημερώσουμε και την οικογένεια και τους φίλους μας για τους στόχους. Αυτό θα είναι και άλλο ένα κίνητρο που να σας βοηθήσει να προχωρήσετε μπροστά. Να σας βοηθήσει να ζεσταίνεστε, έτσι, να σας δίνει κάποιο κίνητρο. Επειδή όταν να ξέρετε ότι είπα στο συγγενείς μου ότι σε 6 μήνες θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο ή σε συνεργάτης μου, όχι συνεργάτης, εντάξει, και συγγενείς καλύτερα, θα φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να βιαστώ, να κάνω, να προχωρήσω, έτσι, αυτό να σας βοηθήσει να κάνετε βήματα. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Όταν εσείς έχετε ένα όνειρο, όνειρο πρέπει να καταλάβετε, αυτό είναι όταν καθόμαστε, σκεφτόμαστε κάτι, ονειρευόμαστε, θέλω εγώ να έχω, Φιλιππίν, ένα σπίτι στη παραλία ή στο βουνό, ένα καινούριο σπίτι, διόροφο ή όποιο θέλει, τριόροφο. Τέλος πάντων, αυτό είναι όνειρο, όταν καθώς σκέφτεστε. Πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους. Στόχους πώς το κάνουμε, δηλαδή κάνουμε πλάνο, όπως το είπαμε, και βήματα για πρέπει να κάνετε. Πού πρέπει να φτάσετε, σε 1 μήνα, σε 2, δεύτερο μήνα και 3ο μήνα κλπ. Και το βασικότερο, κάθε μέρα κάνουμε βήματα. Ναι. Από το σε 1 μήνα, μετά πρέπει να γράφουμε και τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα βάζουμε πρόγραμμα και προχωράμε. Και εδώ στην εικόνα, στο 1ο μήνα, από την ημέρα που έχετε σκεφτεί, όχι από την ημέρα που έχετε γραφεί, από την ημέρα που έχετε σκεφτεί, καλό να φτάσουμε στο επίπεδο leader και στο 2ο μήνα στο επίπεδο master. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αν θα έχετε μόνο επενδυτές, χωρίς προσωπικό δίκτυο, κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι επενδύσεις και δεν θα έχετε εισόδημα. Όταν
Οι συνεργάτες, έχετε, δεν είναι μόνο επενδυτές, αλλά έχετε και συνεργάτες όποιοι καταλαβαίνουν ότι το εισόδημά τους δεν είναι μόνο από τους επενδυτές, αλλά και από τους άλλους συνεργάτες, τότε φτιάχνετε ένα δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε συνεχώς ροή εισοδήματων. Στο δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνει ο κάθε σπόνσορας, το δεύτερο καθήκοντα, είναι λίστα επαφών. Είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της υπηρεσίας σας. Σε κάθε business, ξέρετε, όταν ξεκινάμε οποιοδήποτε business, βάζουμε κάποια περιουσιαστικά στοιχεία. Και τα περισσότερα business είναι, χρειάζονται πολλά χρήματα. Ναι? Ή παίρνουμε δάνεια, ή μαζεύουμε πολλά χρόνια. Στο δικτυακό marketing, αυτό είναι το πλεονέκτημα πολύ μεγάλο. Δεν χρειάζονται πολλές επενδύσεις, αλλά το επένδυση δικό μας είναι λίστα επαφών. Πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο καθόλου να γράψετε μία λίστα με 200 άτομα και μπορεί και παραπάνω, παίρνοντας όλα ονόματα από το κινητό σας, από το Facebook, από κάποιο άλλο messenger που έχετε. Δηλαδή, απλά παίρνετε ένα τετράδιο, φτιάχνετε και αντιγράφετε όλους. Ότι εγώ τώρα έχω δεύτερο τετράδι, ξεκίνησα δεύτερο τετράδι, να σας δείξω το καινούριο. Και γράφω εδώ, δηλαδή, γράφω τα στοιχεία, γράφω πότε επικοινωνώ μαζί τους και εδώ τα χαρακτηριστικά, εδώ είναι τα καινούρια, το καινούριο τετράδι, έχω και ένα που έχω τελειώσει εντελώς. Και έτσι σας βοηθάει, καταρχήν μπορείτε να σημειώσετε χαρακτηριστικά για κάθε άνθρωπο. Κάθε φορά που έχετε μιλήσει, να σημειώνετε ότι μίλησε και τον άρεσε αυτό, δεν άρεσε αυτό. Δηλαδή, να συμπληρώσετε όλα και έτσι βολεύει. Μέσα στο τηλέφωνο δεν θα μπορείτε να κάνετε έτσι. Πιστέψτε ότι στο τετράδιο είναι πολύ πιο εύκολα. Και όσο μεγαλύτερη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα το έχετε. Μην φιλτράτε τις επαφές και μην αποφασίστε για αυτούς και να μην κάνετε προβλέψεις και μην κάνετε υποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Όταν φτιάχνουμε λίστα επαφών, απλά γράφουμε όλους εκεί, όλους όποιον έχετε, σας είπα, όποιον θα βρείτε στο κινητό, στους φίλους σας κάπου, σε γειτόνους σας, γράφετε όλους για να έχετε μία λίστα για να παίρνετε τηλέφωνο. Ακόμα και αν να ξέρετε ότι αυτός σίγουρα δεν θα πάει, μπορείτε και στην αρχή να ξεκινήσετε από αυτούς που ξέρετε ότι σίγουρα δεν θα πάει. Γιατί θα κάνετε προπόνηση. Γιατί στην αρχή πρέπει να προπονηθείτε και να μπορείτε να κάνετε προπόνηση σε αυτούς τους ανθρώπους που να νομίζετε ότι να πούνε όχι. Όσο περισσότερα προπόνηση κάνετε, τόσο περισσότερα ναι θα έχετε. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Και άλλους ένας τρόπος για να παίρνετε, να βρίσκετε τις επαφές. Όταν πάω κάπου, εγώ έχω τις κάρτες μου και πάντα δίνω στους ανθρώπους και το λέω να αλλάξουμε τα στοιχεία, έτσι, και το παίρνω τα στοιχεία των άνθρωπων. Και μετά έρχομαι στο σπίτι και αντιγράφω εδώ. Και όταν έρχεται η ώρα του, μπορούμε κατευθείαν να κλείσουμε κάποιο ραντεβού μαζί του, να πω ότι θέλω να σου εξηγήσω κάτι, να μιλήσω. Πολλές φορές και μόνο τους με ρωτάνε, επειδή έχει σήμα εδώ την αέρια τρένα, και ρωτάνε τι είναι αυτό. Και κατευθείαν κλείνω ραντεβού. Τέλος πάντων, αυτό είναι και άλλο ένα βοηθητικό για να μαζεύετε, να μεγαλώνετε τη λίστα επαφών σας. Όπου πάτε, μαζεύετε απλά τα στοιχεία τους ανθρώπους. Ανθρώπων. Η επαγγελματική σας κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Όταν έχετε κάρτα, δείχνετε ότι είστε επαγγελματίες, ότι είστε σοβαρός άνθρωπος, δουλεύετε, εργάζεστε κάπου σε κάποια μεγάλη εταιρεία, σοβαρή εταιρεία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να έχετε κάρτες της εταιρείας. Μας δίνει η εταιρεία τις μακέτες
πώς να το φτιάξουμε, όποιος επιθυμεί να κάνει, να πει σε μένα και να σας βοηθήσω. Απλά πρέπει να εκτυπώσετε. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μία λίστας επαφών. Όπως είπαμε, απλά κάθε μέρα παίρνετε ανθρώπους από τη λίστα επαφών και κάνετε τηλέφωνο. Και τώρα θα το πούμε πώς γίνεται. Μετά αργότερα, το μοιράζετε αυτούς τους ανθρώπους για τους υποψήφιους επενδυτές και υποψήφιους συνεργάτες. Μεταξύ τους αυτοί μπορούν να αλλάζονται. Ναι, κάποιος θέλει από την επενδυτή να γίνει συνεργάτης ή αλλιώς και το αλλάζετε. Εγώ συνήθως σημειώνω κατευθείαν σε αυτό το τετράδιο ή απλά όταν συνεργάτης, αν τους γράφω στο άλλο τετράδιο για να επικοινωνώ περισσότερο με τους συνεργάτες. Μη σπαταλάτε τον χρόνο σας αρνητικούς ανθρώπους. Εννοείται ότι όλοι αυτοί που γράφουμε με σε λίστα επαφών δεν θα γίνουν ούτε επενδυτές ούτε συνεργάτες. Οι περισσότεροι από αυτούν θα μας πούνε όχι. Με κάποιους θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλη δουλειά. Κάποιους αφήνουμε κατευθείαν. Ανάλογα το βλέπετε, αν είναι πάρα πολύ αρνητικός άνθρωπος, τον αφήνετε και απλά προχωράμε και ψάχνουμε ανθρώπους αυτούς που να χρειαστούμε. Ο καθένας το δικαίωμα στην άποψή του. Μην αλλάζετε τη γνώμη του, αφού αυτός αυτό έχει τέτοιο γνώμη, μην προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Όταν μπροστά μας βρίσκουμε άνθρωπο που δεν θέλει, μπορούμε να πούμε και έτσι, και άλλος ένας τρόπος να μαζέψουμε, να μεγαλώσουμε τη λίστα επαφών μας, να μαζέψουμε επαφές. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίστε κάποιον που θα θέλει να κερδίζει χρήματα. Έτσι. Πάλι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μας δώσει επαφές, βάζουμε στο τραδιό μας και είναι πάντα χαιρόμαστε ότι έχουμε καινούριους ανθρώπους για να δουλεύουμε. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως είπα, δεν είναι όλοι άνθρωποι. Μπορούν να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, δάσκαλοι. Έτσι το ίδιο δεν είναι όλοι να έρθουν στο business μας. Δεν είναι όλοι θα γίνουν επενδυτές. Γι' αυτό δεν συναχωριόμαστε. Εμείς απλά ψάχνουμε αυτούς που θα είναι μαζί μας. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους σας. Μπορεί στο κύκλο γνωστού σας, γειτόνου σας, έχει άνθρωπο που συμπαθεί σε εσάς. Τότε αυτός γύρω σίγουρα έχει με παρόμοιο χαρακτήρα και μπορείτε να ζητήσετε επαφές από αυτόν τον άνθρωπο. Να κάνετε μία τηλεφωνική κλίση δεν είναι τραυματικό, δείξτε το αυτό. Όταν έχουμε βρει άτομα επενδυτή ή άτομα που θέλει να επενδύσει, το κάνουμε πρόταση να γίνει συνεργάτης, παίρνουμε τα στοιχεία των ανθρώπων και μαζί του κάνουμε τηλέφωνο. Μαζί για να ακούσει και αυτός πώς πρέπει να μιλάει. Δηλαδή, δείχνουμε, τον μαθαίνουμε πώς πρέπει να μιλήσει. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Επίσης, δείχνουμε πώς κάνουμε εγγραφή. Τώρα, αυτά θα αναλύσουμε όλα, ναι. Προπονηθείτε με τους συγγενείς, ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Να ζητήσετε οι συγγενείς σας για να σας αξιολογήσουν, να ακούσουν λίγο, να σας διορθώνουν. Έτσι εσείς να εκπαιδευτείτε πιο γρήγορα, πιο καλά και οι συγγενείς να σας βοηθήσουν να το βρείτε κάποια ελαττώματα που έχετε στην ομιλία σας. Το τρίτο καθήκοντα, το σπόνσορα, είναι προγραμματισμός χρόνου. Αφού γινόμαστε επαγγελματίες, σοβαρές επαγγελματίες, πρέπει να κάνουμε και προγραμματισμός χρόνου στο ημερολόγιο. Ναι. Έχουμε ημερολόγιο, αυτό που σας βολεύει, και κάθε μέρα κάνουμε
γράφουμε, δηλαδή εγώ περίπου όταν κλείνω ραντεβού με κάποιον, σημειώνω και εδώ στο τετράδιο με ποιον και μετά και σημειώνω και εδώ. Για να μην ανοίγω το τετράδιο κάθε μέρα, ανοίγω εδώ, βλέπω ότι να μιλήσω σήμερα με αυτόν, με αυτόν και για την ευκολία. Έκανα, έγραψα και σελίδες εδώ, σας λέω και κάποια life hack. Σημείωσα σελίδα και λέω ότι όταν εδώ στη γωνία γράφω τρίτη σελίδα, τέταρτη σελίδα, πέμπτη, δηλαδή για να μην γυρίζω όλο το τετράδιο, γράφω. Μετά τάδε έχω ραντεβού και στο κυκλάκι σελίδα τάδε. Δηλαδή σε τάδε σελίδα βρίσκεται για να μην γυρίζω όλο το τετράδιο. Κατευθείαν βρίσκω, διαβάζω μερικά πράγματα, αυτός ήρθε από αυτόν, τον θυμά, κατευθείαν σας θα έρθει στη μνήμη από ό,τι τον μιλήσατε, τη μιλήσετε και βέβαια να σημειώνετε εκεί. Κάποια μπορεί να είναι οικογενειακά, κάποια χαρακτηριστικά, πράγματα, αυτό όλα καλό να σημειώνετε. Πάντως, όταν έχετε προγραμματισμός χρόνου, τότε συνέχεια εσείς βρίσκετε χρόνο για να μιλήσετε. Αν δεν θα κάνετε προγραμματισμό, δεν θα προλάβετε πουθενά ή θα σας φεύγει ο χρόνος άδικα να ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο, να ξεχνάτε το ραντεβού σας, δεν θα είστε σωστός επαγγελματίας. Πρέπει να αφαιρείτε χρόνο για οικογένεια, να σημειώνετε εδώ για κάποιες άλλες δουλειές, μήπως και κάποια εργασία, αν εργάζεστε κάπου και να βάλετε στο πρόγραμμα κάθε μέρα από τους άνθρωπους που έχετε κάνει ήδη ραντεβού. Φερρυπίν, εγώ έχω για αυτή τη μέρα τόσο ραντεβού, έτσι. Κοιτάω, αν γρήγορα τους παίρνω τηλέφωνο, προλαβαίνω να κάνω και 3-4 τηλέφωνο ή 2-3 από τους ανθρώπους καινούριους. Αν βέβαια θα με πάρουν πλήρη χρόνο, μπορεί και δεν να προλάβω. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα με τη λίστα επαφών δουλεύω περίπου 3 ώρες, καμιά φορά 2 ώρες, ανάλογα πώς προλαβαίνετε αυτό. Το χρόνο σας φτάνει, σας λέω σίγουρα, 2-3 ώρες κάθε μέρα για τηλεφωνήματα. Αν μπορείτε περισσότερα, ακόμα καλύτερα. Το βασικότερο να κάνετε συστηματικά, να εργάσετε συστηματικά, να κάνετε αυτό κάθε μέρα. Ακόμα και στις γιορτές, στις γιορτινές μέρες, εγώ κλείνω ραντεβού απόγευμα. Και περισσότερες φορές κλείνουν άνθρωποι γιατί τώρα καλοκαίρι μήπως να φεύγουν κάπου, αλλά οι πολλοί δεν φεύγουν και κάθουν το σπίτι. Το ρωτάτε, γι' αυτό λέω, κανονίστε ραντεβού πάντα. Γενικώς, όταν μιλάμε με άνθρωπο στο τηλέφωνο, κάθε φορά πρέπει να κλείνουμε επόμενο ραντεβού. Να σας πω και αυτό πάλι. Το τέταρτο καθήκοντα είναι πρόσκληση, σημαντικότητα της πρώτης επαφή. Εντάξει, τώρα να μιλήσουμε για την πρώτη επαφή, πώς μιλάμε, όταν πρώτη φορά παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί φεύγουν οι περισσότεροι, δηλαδή όταν μιλάμε πρώτη φορά, μετά οι περισσότεροι κανονίζουν ή θα ασχοληθούν με εσάς συνεργασία ή δεν θα μιλήσουν πάλι μαζί σας ή δεν θα μιλήσουν. Δηλαδή κάποιοι θα φύγουν από την πρώτη επαφή. Γι' αυτό πολύ σημαντικό να δημιουργήσετε θετική εντύπωση στην πρώτη επαφή όταν μιλάτε. Η κλίση είναι μια αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Πρέπει να ξέρετε να έχετε ένα σενάριο, ένα πλάνο, τι θα πείτε. Εγώ έχω κάνει mail, στέλνω κατευθείαν στην επαφή site. Το λέω ότι σας έχω στείλει ένα site που έχει ελληνική γλώσσα και μια παρουσίαση που μπορείτε να επιλέξετε ελληνικούς υπότιτλους. Έχουμε παρουσίαση με ελληνικούς υπότιτλους. Και ρωτάω μερικά πράγματα τον άνθρωπο και βέβαια κλείνω την επόμενη ραντεβού. Υποστηρίξτε τη συνομιλία, δηλαδή να απαντήσετε στις ερωτήσεις του ανθρώπου, να το λέτε αυτά που συμφέρει το άτομο. Ναι. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας. Ρωτήστε τη γνώμη τους για την εταιρεία. Περισσότερα να ακούτε. Τώρα, όταν δεν έχει ξαναδεί ο άνθρωπος την εταιρεία,
τότε τη γνώμη μπορείτε να ρωτήσετε μετά όταν θα το πάρετε, όταν θα δει site. Ή μπορείτε απλά να ρωτήσετε πώς αυτός για καινούριες τεχνολογίες, για καινούρια είδη μεταφοράς, τι σκέφτεται. Περισσότερα να ακούτε. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, θετική ενέργεια μεταδίδεται. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Όταν αρνείται ο άνθρωπος, μπορείτε να ρωτήσετε αν επιθυμεί να τον στέλνετε πληροφορίες για την εταιρεία. Μπορείτε να τον να στέλνετε πληροφορίες ή μήπως να τον καλέσετε σε κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί μπορεί αυτός αυτή τη στιγμή είναι κάτι στενοχωρημένος ή κάτι αυτό. Θέλετε να σας πάρω τηλέφωνο κάποια άλλη μέρα ή να σας στέλνω τηλέφωνο. Δηλαδή, να ρωτάτε αυτά, έτσι. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Σκεφτείτε πώς αντιδρούσατε εσείς στη θέση του. Μετά το G εδώ. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Αυτό πάντα να θυμάστε. Τι συμφέρον έχει ο πελάτης σας, τι κέρδος θα έχει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε το ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, ευχαριστώ για την συνομιλία με σας. Έτσι πάντα λέμε ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Ακούστε το άτομο μέχρι το τέλος και μη τον διακόπτετε. Οι άνθρωποι όλοι αγαπούν να μιλήσουν, γι' αυτό να θυμόμαστε αυτά. Δεν απαντούν σε όλες τις ζητήσεις ναι. Όπως είχα πει και νωρίτερα, κάποιος να λέει όχι και μάλλον περισσότερα όχι. Γιατί όταν βέβαια δουλεύουμε με τους κοντινούς ανθρώπους, με γνωστούς, μπορεί και περισσότερα θα έχετε ναι. Όταν με ανθρώπους είναι άγνωστος για εσάς, τότε θα έχετε και όχι, δεν αμπελπιζόμαστε, αυτό είναι στο πρόγραμμα. Εμείς απλά ψάχνουμε αυτούς που θα πούνε ναι. Πέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτές ερωτήσεις που είναι για διάφορα θέματα και αυτά σας βοηθάνε να κερδίσετε χρόνο, κάτι να σκεφτείτε, τι άλλο να ρωτήσετε ή μπορεί να, ή μπορεί να σας χρειαστεί αυτό για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες να σημειώσετε για τον άνθρωπο. Επίσης, χρησιμοποιήστε διερευνητικές ερωτήσεις. Ο σκοπός αυτών ερωτήσεων είναι να βοηθήσει το άτομο να σκεφτεί πιο βαθιά στο θέμα της συνομιλίας. Δηλαδή, από τη λέξη διερευνητικές είναι πιο λεπτομέρεια απάντηση για ερώτηση κάποιου. Κάποιο που είπατε να είναι πιο λεπτομέρεια να σας απαντήσει. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Αυτές οι ερωτήσεις σας επιτρέπουν να επιβεβαιώσετε ότι καταλάβατε τον συνομιλητή και ότι σας κατάλαβε και αυτός. Αυτές οι ερωτήσεις επιβεβαιώνουν πραγματικά την κατάληξη της συζήτησης που είχατε με τον υποψήφιο συνεργάτη. Σαν παράδειγμα να σας πω, θα ήθελα να μου πείτε αν το κατανοήσατε όλα. Έτσι, μπορείτε αυτό. Και στο τέλος μετά, να σας πούμε και άλλα που στο τέλος. Και βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μη διαβάστε από το χαρτί. Αν θα διαβάσετε, θα ακούσετε σαν ρομπότ και δεν θα είναι ωραίο, παρόλο που δεν σας βλέπει ο άνθρωπος, να καταλαβαίνει ότι εσείς διαβάζετε. Απλά να έχετε ένα σενάριο μπροστά σας που μπορεί να σε βοηθήσει.
Το πέμπτο καθήκοντα, κάθε σπόνσορο να μάθει να κάνει παρουσίαση. Η παρουσίαση, η αυτοποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Παρόλο που κάνουμε εμείς κάθε τρίτη παρουσίαση και θα συνεχίσουμε και αυτό το μήνα, το επόμενο μήνα, κάθε τρίτη, μπορείτε να καλέσετε ανθρώπους, συνεργάτες σας για να είναι η ευκαιρία για εσάς. Σιγά σιγά μπορείτε να μάθετε και μόνοι σας να κάνετε κάποιες μικρές παρουσιάσεις. Τι χρειάζεται για την παρουσίαση. Πρέπει να προετοιμάζετε το υλικό εκ των προτέρων. Δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Το υλικό μπορεί να είναι σαν έντυπα από την εταιρεία ή μπορείτε να είναι ηλεκτρονικά που έχουμε μέσα στο back office σας. Έχετε τα πάντα από την εταιρεία. Διατηρήστε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Επίσης, έχουμε δυνατότητα να πάρουμε προϊόντα με το σήμα της εταιρείας. Έχουμε στο back office μαγαζί που μπορείτε να το δείτε όλα. Ή κάποια πράγματα να εκτυπώσουμε όλα μαζί. Η διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση 1 τέταρτο και η μεγάλη 45 λεπτά. Αυτή που κάνει η Μαρία κάθε Τετάρτη γύρω στο 40 λεπτά. Όταν κάνετε εσείς, αυτό θεωρώ είναι μεγάλη και όταν κάνετε εσείς μόνοι σας δεν χρειάζεται και τόσο πολλά να κάνετε. Μόνο παρουσίαση καλύτερα να κάνετε 15 λεπτά και μετά απλά συζήτηση για εταιρεία απάντηση στις ερωτήσεις. Μην το υπερφορτώνετε τον άνθρωπο με πληροφορίες, γιατί έτσι και αλλιώς δεν θα θυμάται τόσο πολλά. Μετά σιγά σιγά καλύτερα να μαθαίνει. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον, το κλεισμένο σας και για τα όνειρά του. Αυτό να σας βοηθήσει, όταν ξέρετε όνειρο, να σας βοηθήσει να τον δώσετε λύση για πραγματοποιήσει το όνειρο. Η εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Να προσέχετε να είστε ντυμένοι σωστά, ακόμα και αν μιλάτε με το Skype, να μην είστε με πιζάμα. Τελικά όταν μιλάτε με ξένον άνθρωπο και γιατί εννοείται όταν άνθρωπος μιλάει με εσάς σας δίνει αξίωμα με το μάτι, πώς να σας πω στην αρχή και δεν θα ακούει καλά αν θα είστε με μαγιό ή κάτι δεν είναι σοβαρά τιμένη. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης όπως κάναμε σενάριο και τηλεφωνική ομιλίας και για το επαγγελματική σενάριο, επαγγελματική συνάντηση, καλά να έχουμε ένα πλάνο για να μην ξεχάσουμε κάποια βασικά πράγματα να το πούμε. Δηλαδή, να σημειώνετε μόνο τα βασικά. Κάντε σύγκριση όταν κάνετε παρουσίαση. Σύγκριση έχουμε και αυτά slide μέσα στο back office μας. Όταν συγκρίνουμε τεχνολογία SkyWay με άλλα είδη μεταφοράς που υπάρχει σε οικονομία, ταχύτητα, οικολογία και ασφάλεια. Οπότε σε αυτές έχουμε και φυλάδια με αυτές τις συγκρίσεις, όποιος επιθυμεί μπορώ να σας δώσω. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Αυτό, γράφουν οι ψυχολόγοι, βοηθάει πάρα πολύ να φτιάξει θετικό, να είναι θετικός ο άνθρωπος προς εσάς. Όταν πολλές φορές λέει ναι, συνήθως και μετά συμφωνεί να ανοίξει λογαριασμό στην εταιρεία ή να προχωρήσει σε πληρωμή. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε η τεχνική του Βιαμίν Φρακλίνου. Εδώ βλέπετε μία ζυγαριά και δύο φύλλα. Μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ αυτό. Να γράφετε απλά μέσα στο chat. Να δώσετε στον άνθρωπο να γράφει μειονεκτήματα της εταιρείας και εσείς να γράφετε όλα πλεονεκτήματα. Να είστε έτοιμος όμως να γράφετε τουλάχιστον 3 φορές περισσότερα, περίπου 15. Αν να γράφει αυτός 4-5, να είναι 3 φορές να φαίνεται περισσότερα, έτσι, για να είναι ζυγαριά προς πλεονεκτήματα. Και αυτό πάρα πολύ βοηθάει. Τονίστε πλεονεκτήματα και προοπτικές της επενδύσης στο έργο μας.
Και πώς το βλέπετε εσείς, προοπτικές της εταιρείας, ναι. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Όλοι οι άνθρωποι αγαπάνε φως, όλοι αγαπούν ανθρώπους που τους δίνουν ενέργεια, τους δίνουν, που είναι πολύ καλοί άνθρωποι σαν και να μιλήσουν μαζί τους και αυτά. Δηλαδή, όλοι αγαπούν ήλιο και φως και ζεστασία. Η τεχνολογία Pollution είναι η καλύτερη μεταφορά για την επιχείρηση. Όταν ποιος ξέρει τεχνολογία Pollution με ονομασία Duplication, ναι, όπως κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή Duplication, επανάληψη, με ελληνική γλώσσα επανάληψη, είναι η καλύτερη, καλύτερο εργαλείο για να προχωρήσετε στην επιχείρηση δικτυακού marketing. Το έκτο καθήκοντα, στάσαμε στο έκτο, είναι τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Πρέπει να στηρίξουμε την επαφή, να στέλνετε πληροφορίες, να βάζετε στο chat που έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσετε με το άνθρωπο, να ενδιαφέρεστε για το ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, διάφορα, δηλαδή να επικοινωνείτε με το πιλάτη. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πιλάτες. Η στρατηγική και τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν θα κάνετε αυτά τα βήματα, να ξέρετε να κάνετε στόχο, λίστα επαφών και τα βήματα με τηλεφωνήματα κάθε μερινά, εσείς θα είστε πολύ επιτυχημένους και θα ξεχωρίζεστε από τους άλλους δικτυωτές. Και βέβαια οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, να ξέρετε, τραβιούνταν, δεν είναι τόσο για το προϊόν, πόσο για το άνθρωπο. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν επικοινωνείτε με το άνθρωπο μετά την παρουσίαση στην πρώτη μέρα, λοιπόν, το καλέσατε την Τρίτη να ακούσει παρουσίαση, θα έχετε 70% επιτυχία. Αν τον παίρνετε τηλέφωνο την πρώτη μέρα, ακόμα καλύτερα μετά από το webinar, αν προλαβαίνετε νομίζω να πάρετε 2 άτομα, δεν θα είναι τόσο αργά, τώρα καλοκαίρι όλοι αργούνε, θα έχετε επιτυχία 70%. Καλά και μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμα θυμάται και όλα, μπορείτε να κάνετε κατευθείαν εγγραφή και να προχωρήσετε, ναι. Να κλείσετε επόμενο ραντεβού επίσης. Αν αφήνετε 4 μέρες, θα έχετε επιτυχία μόνο 23% με ίδια άτομα. Καταλαβαίνετε. Και αν θα περάσει 10 μέρες, θα είναι μόνο 7%. Φανταστείτε πόσο μεγάλη διαφορά, 70% και 7%. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κάνουμε όλα σύντομα, κατευθείαν γρήγορα. Καλύτερα μην κλείνετε πάρα πολλά ραντεβού για την παρουσίαση στους ανθρώπους. Να είστε σίγουροι όμως πλέον ότι θα βγουν, για παράδειγμα, 3-4 άτομα, για να μπορείτε να προλάβετε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσα στο πρώτο 24ωρο. Και να κάνετε σε αυτούς και εγγραφή και επαλήθευση και πληρωμή. Καμιά φορά μπορούμε να κάνουμε και πληρωμή και χωρίς να φτιάξουμε επαλήθευση. Αλλά πρέπει το βασικότερο να κάνουμε γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό, βασικό πράγμα για την επιτυχία. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Όταν δεύτερη επαφή αυτή μέσα στο 24ωρο, 90% επιτυχία. Και στο 7ο καθήκοντα, είναι τελευταίο καθήκοντα, η γνώση σας
εμφανίστε στα επιχειρηματά σας. Είναι πολύ καλό να έχετε γνώσεις για την εταιρεία. Αυτό έχουμε όλες τις πληροφορίες μέσα στο back office μας. Μπορείτε να κάτσετε μερικές μέρες να βρείτε για να διαβάζετε. Έχουμε και ολόκληρα βιβλία. Αν ξέρετε αγγλικά ή ρώσικα, αν δεν ξέρετε, μπορείτε κάποια πράγματα να ρωτάτε σε μένα. Αλλά τουλάχιστον αυτά που υπάρχει, ξέρετε, έχει εργαλεία για τον συνεργάτη. Όλα αυτά πρέπει να διαβάσετε. Και πρέπει να ξέρετε να απαντάτε σε πιο κοινές αντιρρήσεις. Εδώ στη ζωγραφική να σας πω σε αυτά που είναι εδώ. Δηλαδή το πρώτο είναι μία πυραμίδα. Τι λέμε εμείς, ότι το καταρχήν είναι χρωματική πυραμίδα. Αν θα το βάλουμε στο Google, μας απαντάει είναι κάποια όταν αυτοί που είναι απάνω παίρνουν χρήματα που είναι κάτω. Σε εμάς είναι, δεν είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς έχουμε προϊόν, έχουμε τεχνολογία που το πληρώνουμε αυτή τη τεχνολογία. Όχι πληρώνουμε, δεν είπα σωστά. Κάνουμε επένδυση και βοηθάμε να αναπτυχθεί, να αναπτύσσουμε τη τεχνολογία όποια να μας δίνει χρήματα στο μέλλον. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Απλά υπάρχει και βέβαια ανταμοβή στους συνεργάτες για την εργασία τους. Αυτό είναι σε κάθε... αυτό είναι partner πρόγραμμα, όποια είναι για την εργασία, ο άνθρωπος πληρώνεται. Αυτό είναι σε κάθε εταιρεία. Τώρα και νομίζω και τηλεφωνικές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτό, ότι φέρτε μου άλλον πελάτη και να σας κάνω ένα λογαριασμό δωρεάν ή κάτι κι άλλο δίνω. Έτσι. Μετά, αν ο άνθρωπος λέει ότι δεν έχω χρήματα, επειδή βγάζει τις τσέπες του, δεν έχει χρήματα, να του πει γι' αυτό και δεν έχεις, γιατί δεν έχεις μάθει να κάνεις επένδυση. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να βάζει στην άκρη κάποια λίγο χρήματα για επένδυση, επένδυση στο μέλλον. Αλλιώς δεν θα έχει ποτέ χρήματα. Αν δεν ξεκινήσει τώρα, δεν θα έχεις και μετά. Και άλλη αντίρρηση εδώ, η γυναίκα μου δεν θέλει, δεν θα μου επιτρέψει. Απλή απάντηση, έλα μαζί με τη γυναίκα, θα κάνω παρουσίαση μαζί με τη γυναίκα. Και γενικώς, όταν είναι ζευγάρι και βλέπετε ότι δεν κανονίζει μόνο ο άντρας ή η γυναίκα, πρέπει να είναι και ο δεύτερος μαζί στη παρουσίαση και να μιλάτε μαζί. Αυτές είναι οι πιο τέτοιες βασικές αντιρρήσεις. Και μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έχετε ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Δηλαδή, η αντίρρηση σημαίνει ότι ο άνθρωπος θέλει, αλλά κάτι φοβάται και κάτι τον εμποδίζει. Και αυτό όμως σημαίνει ότι ενδιαφέρεται. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Είναι καλό, αυτός θα γίνει σίγουρα συνεργάτης. Βάθος έναντι πλάτος. Πώς να χτίζουμε την ομάδα μας. Γιατί από εμάς εξαρτάται πώς θα είναι η ομάδα μας. Εδώ στη δεξιά εικόνα βλέπετε ότι όλους γράφει άνθρωπος στη πρώτη γραμμή. Δηλαδή, όλες είναι επενδυτές. Αυτό είναι λάθος σύστημα, γιατί όταν θα τελειώσουν επενδύσεις από αυτούς τους ανθρώπους, θα τελειώσει το εισόδημά του. Συγγνώμη, πιο νωρίς. Θα τελειώσει το εισόδημά του και δεν είναι business. Αυτό είναι, δεν θα γίνει για μακροπρόθεσμο εισόδημα που μιλάμε εμείς να δημιουργήσουμε. Για να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμο εισόδημα, πρέπει να βοηθήσουμε σε κάποιους από τους επενδυτές να γίνουν συνεργάτες. Να τους βοηθήσουμε να έχουν, να τους πούμε ότι και τώρα αυτός μπορεί να έχει, να βγάζει χρήματα βοηθώντας να γίνουν και άλλοι άνθρωποι επενδυτές. Τότε κοιτάμε την αριστερή εικόνα. Σε κάθε τέτοιον συνεργάτη που θα συμφωνήσει, βοηθάμε τουλάχιστον στο τρεις γραμμές προς το κάτω στο βάθος.
βοηθάμε τους, μαθαίνουμε όλους πώς και αυτοί να μάθουν δικού τους ανθρώπους, αυτά που σας έχω πει σήμερα. Θα μείνουν και βίντεο αυτά μέσα στο YouTube κανάλι μας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Στηρίζουμε, ναι, το ίδιο. Δεν είναι απαντάμε στο τηλέφωνο μόνο στο άνθρωπο που είναι στην πρώτη γραμμή. Το στηρίζουμε και δεύτερη και τρίτη γραμμή. Το μιλάμε, το βοηθάμε. Όλα αυτά κάνουμε, δηλαδή το κάνουμε στήριξη. Αυτή είναι σωστό σύστημα επανάληψης και δημιουργία εισοδήματος. Το μακροπρόθεσμο εισόδημα. Και τώρα να πούμε για τέσσερα βήματα συστήματος επανάληψης. Αυτά τα βήματα που κάνουμε με κάθε πελάτη, με κάθε άνθρωπο που έχετε μέσα στη λίστα επαφών. Το φτιάξατε λίστα. Τώρα, εσείς σε κάθε άτομο πρέπει να κάνετε αυτά τα τέσσερα βήματα. Στο πρώτο βήμα το κάνετε πρόσκληση. Το μιλάτε την πρώτη και πρόσκληση για την παρουσίαση ή για συνάντηση. Τον προειδοποιείτε ότι πριν την πρόσκληση να τον κάνετε τηλέφωνο, τον θυμίσετε έτσι, την ίδια μέρα τον θυμίσετε, τον λέτε και να είστε και εσείς παρόν στην παρουσίαση μαζί του και τον λέτε ότι να επικοινωνήσετε μαζί του μετά από την παρουσίαση για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Αυτό πάρα πολύ να βοηθήσει στον άνθρωπο να μείνει μέχρι το τέλος της παρουσίασης, έτσι. Μετά την παρουσίαση κάνετε τηλέφωνο, στο τρίτο βήμα, απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, χρησιμοποιείτε αυτά όλα ό,τι σας είχα πει νωρίτερα, μπορείτε να τεχνική διαμηνφραγλίνου να χρησιμοποιείτε, μπορείτε και με το διάφορες ερωτήσεις να παίζετε όλα αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον άνθρωπο. Μετά από τις απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις, τον προτείνετε να ανοίξει λογαριασμό στην εταιρεία για να βλέπει περισσότερα, να βλέπει και τα κουμέντα της εταιρείας, περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και να έχει δυνατότητα να βλέπει προσφορές που δίνει η εταιρεία. Αν συμφωνεί κατευθείαν, κάνει την εγγραφή, είναι 3 λεπτάκια αυτό, και αν σας δίνει και έχει έτοιμα χαρτιά, μπορείτε να κάνετε κατευθείαν και επαλήφευση. Επαλήφευση γίνεται την επόμενη μέρα έτοιμη, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο δεν περνάει. Επίσης, αυτό το βήμα όλα πάει και κατευθείαν εγγραφή, επιλογή πακέτου, βοηθάμε να επιλέξουμε πακέτο και κάνουμε επένδυση. Έτσι, τελειώνει η δουλειά εδώ, στο πρώτο βήμα και μετά, στο τρίτο βήμα και μετά υποστήριξη. Υποστηρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον βάζουμε απαραίτητα στο chat που κάνουμε. Μπορείτε στο chat να βάζετε και νωρίτερα. Εγώ έχω chat στο Viber για τους ανθρώπους που δεν είναι, περισσότεροι δεν είναι επενδυτές ακόμα και στο Messenger που είναι οι περισσότεροι επενδυτές. Όπως θέλετε, όποιος επιθυμεί άνθρωπος μπορείτε να κάνετε δικό σας chat, μπορείτε να βάσετε στα δικιά μου για να μην, να μην χάνετε χρόνο και γι' αυτό. Δηλαδή έχω, να σας πω, 3 chat με ελληνική γλώσσα, Viber, Messenger και Skype και με ρώσικη γλώσσα Viber και Skype. Θα το βάλετε ανθρώπους εκεί να με ζητήσετε να βάλω και εσάς όπου δεν είστε εσείς. Και αυτά τα τέσσερα βήματα κάνετε με κάθε άνθρωπο που είναι μέσα στη λίστα επαφών. Όποιος είναι φεύγει, φεύγει. Σημειώνετε, μπορείτε να σημειώσετε ότι μετά από κάποιο καιρό να επιστρέψετε σε αυτόν. Αν είναι σίγουρο αυτός αρνητικός και όχι, το σβήνετε τελείως. Μην το λυπάστε. Κάνοντας αυτά τα βήματα, προχωράμε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Δηλαδή, κάνοντας αυτά τα βήματα με κάθε άνθρωπο, συνέχεια προχωράμε και σίγουρα θα φτάσετε στην επιτυχία. Βλέπετε, δεν είναι δύσκολο.
Καθόλου είναι δύσκολο. Οποιαδήποτε δουλειά από, σε σχέση να φτιάχνει την επιχείρηση μέσα στο... ή ανοίξει κάποιο μαγαζί μέσα στη γη, έτσι, κάποια επιχείρηση, είναι πολύ πιο δύσκολη. Πολύ περισσότερο ευθύνη έχετε. Εδώ δεν χάνετε τίποτα. Δεν ρισκάρετε με τίποτα. Η εταιρεία όλα κάνει για σας και πληρώνει μετά η εταιρεία στους ανθρώπους. Γι' αυτό απλά προχωράμε, προχωράμε και να φτάσουμε στην επιτυχία. Αν θέλετε τώρα, γράψτε παρακαλώ στο chat ερωτήσεις να σας απαντήσω και τελειώνουμε με τα λόγια «You win the world wins», δηλαδή εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος θα κερδίσει. Όταν θα φτιάξουμε τις γραμμές μας Skyway, τεχνολογία Skyway, όλος ο κόσμος να ευχαριστηθεί από τα οικολογικά και γρήγορα τα οχήματα και θα κερδίζουν όλοι. Τώρα κλείνω εγγραφή και αν έχετε απάντηση, να σας απαντήσω σε ερωτήσεις. Περιμένω ακόμα ποιος να γράψει. Ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και στην παρουσίαση δικτύωσης. Και όπως σας είπα, για το καλοκαίρι τώρα μάλλον δεν θα κάνουμε δικτύωση. Πάνω σε αυτό το μήνα, το επόμενο μήνα, Ιούλιο, δεν θα κάνω webinar για δικτύωση, θα κάνουμε μόνο webinar για παρουσίαση. Γι' αυτό μπορείτε να βλέπετε στο YouTube.